Καλησπέρα παιδιά, τσεκτικνά ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα προϊόν το οποίο δεν περίμενα ποτέ ότι θα έπαιρνα για να το κάνω unboxing. Είναι το βραστήρας όπως βλέπετε της Xiaomi, ο συγκεκριμένος συνδέεται με την εφαρμογή από όσο ξέρω της Xiaomi. Πάμε να δούμε όμως πώς, τι και γιατί. Είναι αρκετά όμορφος μπορώ να πω και η τιμή του όμως είναι ιδιαίτερα τσιμπημένη, έχει κοντά στο 30 ευρώ, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο αξίζει κάποιος να πάει να δώσει 30 ευρώ για ένα βραστήρα. Ο οποίος όμως έχει και άλλα features. Το κουτί του είναι όμορφο, στιβαρό, ήρθε με priority line από Κίνα. Να σας το φέρω πιο κοντά να το δείτε. Το πρώτο πράγμα που συναντάμε είναι αυτό εδώ και εσείς το βλέπετε ανάποδα. Θα το δείξουμε έτσι. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ ωραίο unboxing experience. Βλέπουμε το φυλάδιό του, μύγια. Ανοίγει, κλείνει, έχει κινέζικη μπρίζα, πρέπει να βρούμε κονβέρτορα βέβαια γι' αυτό. Και το ωραίο με αυτόν είναι ότι σκανάρεις, κατεβάζεις το app και συνδέεται μέσα από το app στο κινητό μας και εμείς μέσα από το application που έχει ο συγκεκριμένος μπορούμε να ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία που θέλουμε τα ροφήματά μας, εάν το νερό μας θέλουμε να είναι για τσάι, για καφέ ή μπορούμε να το προγραμματίσουμε να ζεσταίνει το νερό μέχρι να ετοιμαστούμε εμείς, ας πούμε να πάμε από το ένα δωμάτιο στο άλλο αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι. Είναι αρκετά όμορφος. Έψαχνα είναι η αλήθεια ένα βραστήρα. Έρχεται. Είναι πανέμορφος βασικά. Είναι πάρα πολύ όμορφος. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να το δείτε. Να πάρω το κουτί στην άκρη. Είναι υπέροχος. Πραγματικά. Έχει αυτό το προστατευτικό. Στιβαρός. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, πατάς από εδώ πέρα. Μέσα εμαγέ βλέπετε. Εμαγέ νομίζω λέγεται το υλικό αυτό για να μην σκουριάζει. Έχει και την τύπωση, παίρνει μέχρι 1,5 λίτρο και το ελάχιστο που μπορείς να βάλεις είναι μισό λίτρο μέσα. Έχει και σημάδια για μισό, ένα και 1,5 λίτρο. Είναι αρκετά όμορφος, πολύ όμορφος θα έλεγα και αρκετά βαρύς, δηλαδή άμα τον πετάξει έναν άνθρωπο χαλαρά μπορείς να του κάνεις ζημιά. Ας τον αφήσω όμως εδώ. Να δούμε τι άλλο έχει η συσκευασία. Η συσκευασία έχει και αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι η βάση του, όμως το κακό είναι ότι έχει αυτή εδώ την μπρίζα. Και το κακό επίσης είναι ότι πρέπει να πάρω ένα τρίπορα ή πολύ μπριζό. Έχω δει ένα που είχε δείξει ο φίλος Σωτήρης στο κανάλι του και πρέπει να επενδύσω σε ένα τέτοιο μου φαίνεται. Είναι πολύ μικρή ή όχι. Δείτε, τυλίγεται από κάτω. Ανοίγει με αποτέλεσμα να έχουμε. Είναι αρκετά μεγαλούτσικο, έτσι. Στην αρχή ξεγελάει, αλλά το καλό είναι ότι μπορείς να το τακτοποιήσεις. Είναι γύρω στο 1 μέτρο το καλώδιό του, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Βασικά, λίγο πιο κάτω από 1 μέτρο παίζει. Και ναι, στην αρχή ξεγελιέσαι και νομίζεις ότι δεν φτάνει όσο θα ήθελες, αλλά είναι πολύ πρακτικό. Αν θέλετε να το ανοίγετε και να γεμίζει ο τόπος από καλώδια, μ' αρέσει αυτό. Έχει κάτι άλλο. Δεν έχει τίποτα άλλο. Τίποτα απολύτως. Αυτός εδώ είναι ο βραστήρας της Xiaomi και θα μου πεις ρε Κώστα γιατί. Να σας πω ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά γιατί μπορούσα και αφού μπορούσα ήθελα να δω τι και γιατί και πώς. Με εντυπωσίασε το γεγονός ότι μπορείς να τον προγραμματίσεις ασύρματα να κάνει οτιδήποτε θέλεις εσύ από άποψη μέσα από το application να ζεσταίνει νερό, το οποίο είναι το μεγάλο σύν του. Η τιμή του πρέπει να είναι κάπου στο 30 νομίζω. Για κάποιους είναι ιδιαίτερα πρακτικό. Εγώ αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι όταν δουλεύω θα μπορούσα για παράδειγμα να τον προγραμματίζω να μου φτιάχνει το νερό μου ώστε να πηγαίνω απλά να το βρίσκω έτοιμο και να μην βάζω, βγάζω και περιμένω. Αυτός εδώ ήταν στιβαρός, είναι ποιοτικός. Είναι πάρα πολύ στιβαρός και ποιοτικός. Πραγματικά νομίζω ότι από ό,τι έχω ανοίξει από Xiaomi παίζει να είναι το πιο στιβαρό πράγμα που έχω δει μέχρι τώρα. Αν θέλετε να το τσεκάρετε, θα υπάρχει link στην περιγραφή καλού κακού. Ρίξτε μια ματιά. Ελπίζω να σας αρέσει. Ελπίζω κάποια στιγμή να το βάλω και σε εφαρμογή να δω αν δουλεύει ή όχι. Να το σας το δείξω δηλαδή. Το θα δουλέψω, θα δουλέψω. Απλά τώρα πρέπει να φτιάξουμε λίγο και την πρίζα. Αυτά από μένα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας, παιδιά.